Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε και στον Έβρο, γιατί ό,τι και να κάνει η Τουρκία, ο Έβρος είναι απροσπέλαστος. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μέσω τηλεοπτικής του παρέμβασης, αναφερόμενος στην αποτρόπαιη εικόνα με τους 92 γυμνούς μετανάστες σε νησίδα του Έβρου, κυρίως Αφγανοί και ορισμένοι Σύριοι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για σοκαριστικό γεγονός και εικόνα απάνθρωπη που παραπέμπει στο Μεσαίωνα. Πληροφορίες, μάλιστα, ήθελαν όλη την περασμένη εβδομάδα να καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην περιοχή μεταξύ Δημοτήχου και Σουφλίου. Για τον λόγο αυτό, τόσο αστυνομία όσο και οι ένοπλες δυνάμεις βρισκόταν ήδη σε καθεστώς επαγρύπνησης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν απόπειρα μαζικής εισβολής. Ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών Ισμαήλ Τσατακλή, με ανάρτησή του στο Twitter, κατηγόρησε την Ελλάδα. Όπως αναφέρει, καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκεται να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία. Απίστευτος ο υφυπουργός. Βέβαια, στη διάσωση συμμετείχαν τόσο αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Φερών, όσο και στελέχοι της Frontex. Οπότε, πραγματικά γυμνή είναι μόνο η τουρκική ηγεσία σε αυτό το θέμα. Σοκάρουν οι εικόνες, να πούμε, από τον τόπο μαχών στην Ουκρανία. Οι μάχες, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε στρατιωτική βάση στην νοτιοδυτική Ρωσία, όταν δύο επιτιθέμενοι άνοιξαν πύρ εναντίον εθελοντών που ήθελαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να επιδιώκουν να χτυπήσουν κυρίως τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε η εντολή στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Στα ανατολικά και στα νότια της Ουκρανίας δίνονται μάχες με κύριο στόχο των Ουκρανών να ανακαταλάβουν περιοχές που έχουν περιέλθει σε ρωσική κυριαρχία. Τώρα να συνδεθούμε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμη. Κύριε Τζούμη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στρατηγέ, ήταν σοκ και αποτροπιασμός από τις εικόνες που είδαμε χθες στον Έβρο. 92 άνθρωποι γυμνοί, τους πέταξαν στο ποτάμι και προφανώς όταν λέμε πέταξες γυμνό άνθρωπο στο ποτάμι στον Έβρο τον Οκτώβριο, είναι σαν να λέμε ότι τον άφησες να πεθάνει. Ναι, απάνθρωπες εικόνες. Τέτοια φαινόμενα βέβαια έχουμε παρατηρήσει και στο παρελθόν. Δηλαδή με εξεγύμνομα ανθρώπων μεταναστών και αφού τους έχουν κλέψει τα πράγματα από την βουλγαρική πλευρά, προκειμένου να μην επιλέγουν την οδό της Βουλγαρίας για να έρχονται στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι όμως νομίζω το χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά και στη συνέχεια, όπως είδαμε και με τις δηλώσεις που έκανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Ισμαήλ Τσατακλή, προκειμένου να διαστρεβλώσουν συνέχεια στην πραγματικότητα. Αυτό εξάλλου προέκυψε και από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, που μας είπε μάλιστα ότι πρέπει να είμαστε και λίγο πολιτισμένοι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε παραλογισμό. Η Τουρκία και η λογική της προβοκάτσιας και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις νομίζω ότι αποτελούσαν ανέκαθεν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής τους. Η Τουρκία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο απέναντι στην Ελλάδα και έχει εντάξει αυτόν και το μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί απειλή και για την ασφάλεια της χώρας. Το θέμα της προβοκάτσιας όμως, γιατί μια προβοκάτσια ήταν και αυτή, από την ώρα που η Ελλάδα κατηγορήθηκε για κάτι το οποίο δεν είχε κάνει, πρέπει να μας προβληματίσει και για μελλοντικές ενέργειες της Τουρκίας. Βέβαια. Μα φαίνεται ευνηδιάστηκαν οι Τούρκοι. Δεν περίμεναν κατευθείαν να τους πιάσουν οι ελληνικές αρχές και να περιλθάψουν αυτούς τους ανθρώπους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τους είχαν αφήσει σε περίπτωση που έρθει το χειρότερο, σε περίπτωση που από το κρύο και τα στοιχεία φύγουν από τη ζωή, να κατηγορήσουν την Ελλάδα για το χειρότερο δυνατό. Εδώ πέρα όμως φαίνεται ότι ήταν σε επαγρύπνηση όλες οι δυνάμεις, οι συνοριοφυλακοί, οι ένοπλες δυνάμεις. Οπότε όλος ο Έβρος φαίνεται ότι είναι υποεπιτήρηση. Κοιτάξτε, και οι ένοπλες δυνάμεις και οι συνοριοφυλακοί και η Frontex βρίσκονται επί του πεδίου και κοντά στο ποτάμι. Απλά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Έβρος από την άκρη του προγεφυρώματος Καρά-Αγάτς, δηλαδή εκεί που είναι τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, μέχρι τις εκβολές του, έχει περίπου ένα μήκος 200 χιλιόμετρα, εκ των οποίων στα οποία έχουν κατασκευαστεί περίπου 38 χιλιόμετρα ή κατασκευαστεί φράκτης. Άρα στο υπόλοιπο κομμάτι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη και δεν μπορεί να υπάρχει παντού φυσική παρουσία, είτε με μια βάρκα όπως έγινε τώρα, είτε ακόμη και περπατώντας το να διασχίσει το ποτάμι. Αλλά τέτοιου είδους ενέργειες από την Τουρκία, προβοκατόρικες ενέργειες, ενδεχομένως θα έχουμε και στο μέλλον. Αν θέλει δηλαδή κάποια στιγμή η Τουρκία να μας οδηγήσει σε μια κρίση, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια προβοκάτσια για να το κάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν, σε σοβαρές κρίσεις που έχουν προκύψει με την Τουρκία, έγιναν μετά από προβοκάτσια. Να υπενθυμίσω το 1955 με τα Σεπτεμβριανά, με τη βόμβα που έβαλαν οι ίδιοι οι Τούρκοι στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, είτε με την προσάραξη του πλοίου του Φιγκένα Γκάτ στα Ήμια, που είπε ότι βρίσκομαι σε τουρκικά χωρικά ύδατα και δεν επιθυμώ οποιαδήποτε ρημούλκηση από τις ελληνικές αρχές. Συνεπώς λοιπόν, όλες αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες και το μεταναστευτικό πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας και να είμαστε σε ετοιμότητα. Και είναι κάτι που, όπως αναφέρατε, το έχουμε δει και παλαιότερα και πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για το μέλλον. Αλλά τι θα μπορούσαμε να δούμε, όπως είναι τώρα η κατάσταση, που να χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία για αυτό το σκοπό? Θα ήταν μετανάστες στον Έβρο, θα ήταν ενδεχομένως κάποιο πλοίο σε βραχονησίδα? Με τα σημερινά δεδομένα, τι είναι πιο πιθανό? Κοιτάξτε, τα σενάρια που μπορεί να υπάρξουν για να στηθεί μια προβοκατόρικη ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας είναι πάρα πολλά. Τελευταία ακούσαμε, είχαν προκύψει κάποιες πληροφορίες από το Nordic Monitor ότι ενδεχομένως οι Τούρκοι θα πάνε να βάλουν μια σημαία σε ένα νησί ή θα κάνουν οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα λαμβάνουμε και όλα σοβαρά, γιατί υπάρχουν και ψυχολογικές επιχειρήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Στο παρελθόν, ας πούμε, από το σχέδιο Βαριοπούλα, το οποίο είχε αποκαλυφθεί το 2010, το σχέδιο Βαριοπούλα ήταν μια προσπάθεια ανατροπής του Ερντοάν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, προέβλεπε ότι θα κατέρριπταν ένα αεροσκάφος οι ίδιοι οι Τούρκοι, δικό τους δηλαδή, και θα χρέωναν το γεγονός αυτό στην Ελλάδα προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν σε μια επιθετική επιχείρηση εναντίον της χώρας μας. Μπορεί δηλαδή να δούμε διάφορα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο πλησιάζουν οι τουρκικές εκλογές. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για λεκτικές ακρότητες που θα ακούσουμε, και επί του πεδίου ενέργειας οι μέγιστες προκλήσεις, όπως θα είναι ενδεχομένως το Roots Race, το οποίο αυτή τη στιγμή πλέει στο Αιγαίο, ή το Abdul Hamid, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση ετοιμότητας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο για να βγει και να πάει ακόμη και σε θάλασσα ελληνικής δικαιοδοσίας. Ακούμε βέβαια αυτά τα για τα ερευνητικά. Είπατε ότι μπορεί να έχουν σκεφτεί να καταρρύψουν δικό τους αεροσκάφος και να μας το χρεώσουν. Είδαμε ότι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν σχεδόν 100 ανθρώπους στον παγωμένο Έβρο. Όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μια προβοκάτσια για να ξεκινήσει κάτι. Αλλά όταν λέμε για θερμό επεισόδιο, παράδειγμα, μιλάμε ότι βγαίνουν τα όπλα. Η Τουρκία σε αυτή τη φάση που είναι τώρα, που από ό,τι ακούμε από όλους τους αναλυτές, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα εξοπλιστικά της, τα ανταλλακτικά που έχει διαθέσιμα, το πόσο διαθέσιμος ενεργός είναι ο στόλος των αεροσκαφών της. Σε αυτή τη συγκυρία, είναι κάτι που θα έκανε? Γιατί φαίνεται ότι κουτσένει, αν ισχύουν όλα αυτά. Ναι, μια γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση δεν την ήθελε ούτε η Τουρκία. Νομίζω ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στον Τούρκο πρόεδρο, όχι μόνο στην πολιτική του επιβίωση, αλλά και στην οικογένειά του και στην περιουσία του, ενδεχομένως και ακόμη στη ζωή του, με τις αντιπαραθέσεις που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό που θέλει όμως είναι μια ελεγχόμενη κλιμάκωση, μια ελεγχόμενη κρίση, να φτάσουμε δηλαδή στο παραένα και με την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Εξάλλου μας το λένε ότι εμείς θέλουμε διάλογο, αυτό λένε, αλλά θέλουν διάλογο με τους δικούς τους όρους και τις δικές τους προϋποθέσεις. Ακόμη άφησαν ανοιχτό και το θέμα της παραπομπής των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη. Αλλά στη Χάγη δεν θέλουν να πάμε μόνο για την υφαλοκρηπίδα που λέμε εμείς. Θέλουν να πάμε ακόμη και για τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή αν τα ελληνικά νησιά είναι δικά μας, είναι τουρκικά, και όλο την ατζέντα των διαφορών που έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή να μην επιτραπεί να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα πέραν των 6 μιλίων, να γίνει αυτό που σας είπα, να λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας με την ευθυδικία, έτσι την ονομάζουν αυτοί. Δηλαδή ευθυδικία, να μην θεωρηθεί ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, να χωρίσουμε το Αιγαίο στη μέση μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Αυτό θέλει η Τουρκία, δεν θέλει σύγκρουση. Καλά, φαίνεται νομίζω και στους διάφορους χάρτες που βγάζουν με τη γαλάζια πατρίδα το τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, από τη μία αυτό, αλλά θα μου το επιβεβαιώσετε ή θα μου το διαψεύσετε εσείς, είναι κάτι που ακούω πάρα πολύ συχνά, ειδικά από απόστρατους, ανθρώπους που ασχολούνται με τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται και τα μηνύματα που στέλνει η Ελλάδα στους συμμάχους της, ότι αυτό που διαμηνύουμε εμείς είναι ότι δεν πάμε για μια μικρή σύγκρουση μεμονωμένη σε κάποια βραχονησίδα. Είναι ότι αν η Τουρκία κάνει το λάθος, η Ελλάδα θα απαντήσει και θα απαντήσει μάλιστα απότομα και σκληρά. Και ότι ίσως αυτό είναι που να φοβάται η Τουρκία από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η γλώσσα των ενόπλων δυνάμεων, η οποία εκφράστηκε μέσα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος είπε δεν θα αρκεστούμε σε μια σημειακή κρίση, αλλά θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη. Ελπίζω αυτό να είναι και η γλώσσα ή τέλος πάντων η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, το μήνυμα πρέπει να περάσει σε φίλους, εχθρούς, συμμάχους και στην Τουρκία, διότι αν αντιληφθούν αυτό το πράγμα, νομίζω ότι κάποιος θα τραβήξει το αυτή της Τουρκίας, αν και βέβαια αυτό είναι επαμφιβόλο, αν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που ελέγχει την Τουρκία πλήρως. Ο μοναδικός παράγων που ενδεχομένως θα μπορούσε να ελέγξει την Τουρκία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βλέπουμε ότι και αυτοί δεν την ελέγχουν πλήρως. Συνεπώς λοιπόν, προφανώς η Τουρκία, όπως είπαμε, δεν θέλει σύραξη, αλλά κανείς δεν μπορεί να προειδεκάσει αν φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο και αρχίσει μια σύγκρουση, μέχρι πού θα φτάσει. Αν δηλαδή θα είναι λίγες ώρες, θα πάμε και σε μια συγκεκριμένη σύραξη. Μάλιστα. Και με αυτό, στρατηγέ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.